αυτούς προϋπήρχαν και επί προηγούμενων κυβερνήσεων, διότι στην Τουρκία η στρατηγική υλοποιείται όχι στον βιολογικό χρόνο, αλλά στον ιστορικό χρόνο. Μάλιστα. Ο ιστορικός χρόνος υπερβαίνει πάντοτε του βιολογικού χρόνου, κάτι που δυστυχώς στη δική μας πλευρά και εδώ και στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε έτσι. Να θέτουμε μακροχρόνιους στόχους και στη συνέχεια να υλοποιούν. Αυτό το οποίο μας λέτε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πληγώνει, αν θέλετε, ή ακυρώνει, αν θέλετε, το επιχείρημα ορισμένων και εξημών πολιτικά πάντα, που λένε ότι θα αλλάξει ο Ερντογάν σε κάποια στιγμή και άρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Μα αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα δει ότι είναι πιο εθνικιστικές, πιο ισχυρές από αυτές του Ερντογάν. Κατηγορείται ο Ερντογάν σήμερα ότι δεν έχει απελευθερώσει τα 18 νησιά, τουρκικά νησιά, τα οποία κατέχει η Ελλάδα. Τον κατηγορήσαν πρόσφατα ότι ναι, μεν έχει τα γεωτρυπτικά. Αυτό το κάνουν και μάλιστες οι Ρεπουμπλικάνοι. Μάλιστες, ναι. Τον κατηγορήσαν ότι τελευταίως έχει τα γεωτρύπανα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά δεν υπάρχουν αποτελέσματα, δεν κάνει τίποτε. Απλώς κάνουν βόλτες, τον κατηγορήσανε. Άρα, να μην περιμένουμε ότι με την αλλαγή ενδεχομένως του Ερντογάν θα αλλάξουν οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, υπερβαίνουν των βιολογικών χρόνων, καθορίζονται από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας και δεν αλλάζουν με την αλλαγή των κυβερνήσεων. Είναι σταθερή. Και οι στόχοι αυτοί βλέπουμε, μόλις προλίγου διάβαζα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δώσαν το πράσινο φως στην Τουρκία για να εισβάλλει στην Συρία. Mm-hmm. Είναι ένας στόχος ο οποίος υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και πριν τον Ερντογάν ακόμα, η δημιουργία μιας ζώνης, έτσι την ονομάζουν, ασφάλειας κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων, βάθους 40 χιλιόμετρων, μήκους 600 χιλιόμετρων, δηλαδή μια περιοχή 24.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, και αν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, η Κύπρος είναι 900 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε πόση μεγάλη έκταση, στην οποία αν έχει δηλώσει η Τουρκία ότι εκεί θα μεταφέρει τους πρόσφυγες. Εκεί θα δούμε το μοντέλο της Αλεξανδρέτας. Όχι, θα δούμε το μοντέλο της Κύπρου. Εγώ έτσι το βλέπω, διότι προσέξτε να δείτε τις ομοιότητες που υπάρχουν. Τι επικαλέστηκε η Τουρκία στο Κυπριακό? Την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Τώρα επικαλείται την ασφάλεια της ίδιας της Τουρκίας. Δεύτερο, ποιος έδωσε την έγκριση για την εισβολή του 1974? Ο Κίσιγκερ. Σήμερα τη δίνει ο Τραμπ. Τρίτον, ενεργεί εκ του ασφαλούς. Όταν είναι σίγουρο 100% ότι θα έχει επιτυχία. Έχει περίπου 100.000 στρατό εκεί στα σύνορα εδώ και 3 μήνες και δεν αποτολμούσε να μπει στη Συρία, διότι δεν ήταν βέβαιη για το αποτέλεσμα. Σήμερα, από τη στιγμή που τους έχουν δώσει το OK οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανοί δηλώσαν ότι αποσύρονται και οι Κούρδοι. Άρα θα πάνε σε μια περιοχή, θα την εκκαθαρίσουν εντελώς και θα μεταφέρουν τα 3,5 εκατομμύρια Τουρκομάνους και Άραβες Συρίους εκεί, οι οποίοι τώρα 5 χρόνια τους έχουν στην Τουρκία, μια γενιά έχει εκτουρκιστεί ουσιαστικά. Και εκεί θα δούμε στο μέλλον, μετά από μερικά χρόνια, την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Συρίας. Όπως είδες στην Κύπρο, την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Βέβαια, αυτά ο Νίκος είναι πιο ειδικός και θα τα πει καλύτερα, πιστεύω. Αλλά εγώ βλέπω αυτές τις ομοιότητες και η Τουρκία, βλέπετε, χρησιμοποιεί το ιστορικό της παρελθόν για να προχωρεί στο μέλλον. Σε αντίθεση με εμάς που πάντα λέμε το παρελθόν είναι παρελθόν, να ζούμε το μέλλον κλπ. Όχι, το ιστορικό παρελθόν πρέπει να το μελετούμε, να παραδειγματιζόμαστε και να το χρησιμοποιούμε για να προχωρούμε στο μέλλον. Άρα η Τουρκία αυτή τη στιγμή υλοποιεί στην Ανατολική Μεσόγειο τους στρατηγικούς της στόχους, που είναι να καταστεί μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο και να κυριαρχήσει, να ασκήσει τον γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το θέμα του φυσικού αερίου είναι το πρόσχημα, είναι το εργαλείο για να πετύχει αυτή τη στρατηγική, και βέβαια υπάρχουν και επιμέρους στόχοι, όπως είναι και η εκμετάλλευση, αν θέλετε, πηγών φυσικού αερίου, η απαγόρευση στην Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει το δικό της πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Διαβάζουμε άλλωστε από τους στρατιωτικούς της Τουρκίας, οι οποίοι πρώτα δημοσιεύουν ακαδημαϊκά και μετά ό,τι έχουν δημοσιεύσει, για να μην λέμε ότι δεν τα ξέρουμε κιόλας, τα υλοποιούν. Κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα στην Τουρκία, και αν το καταλαβαίνουμε εμείς που δεν έχουμε και τις δικές σας γνώσεις,
Φανταστείτε τι θα έπρεπε να συμβαίνει στις κυβερνήσεις για να το κατανοούν. Κύριε Μούδουρε, πού το πάει τέλος πάντων η Τουρκία και πώς μπορεί και παίζει όλες αυτές τις υπερδυνάμεις στα δάχτυλα. Η Γερμανία προχτές για το προσφυγικό έσκυψε το κεφάλι στον κύριο Ερντογάν. Βλέπουμε εδώ ότι δεν τιμωρείται ενώ αγοράζει S-400. Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται στη Συρία. Φεύγουν τώρα οι Αμερικανοί. Όντως έχει ανακοινωθεί ότι έχει αρχίσει η απόσυρση. Γι' αυτό το μοντέλο που μας εξηγούσε και ο κύριος Πενταράς και που σαφώς και εσείς θα μπορείτε να μας εξηγήσετε. Και τι σημαίνει το ότι δόθηκε η Συρία? Σημαίνει ότι απαλλάξαμε την Κύπρο ή σημαίνει ότι παράλληλα θα λειτουργήσουν όλα? Ξεκινώντας από το τελευταίο που είχε σημειώσει και ο κύριος Πενταράς, για να συνδέσω την απάντησή μου με τη δική σας παρατήρηση, νομίζω ότι το κλειδί είναι ερμηνείας περίπου των επιδιώξεων της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βρίσκεται κάτω από τον μεγάλο τίτλο του πώς θα προσπαθήσει να γίνει μια περιφερειακή δύναμη, η οποία όμως για να γίνει προϋποθέτει τη μερική τουλάχιστον τη σχετική αυτονόμηση της από πιο ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια σκακέρα. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, αλλά και άλλες και άλλα ισχυρά κράτη. Και άρα σημαίνει... είναι γι' αυτό που παίζει αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, το μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο σχετική αυτονόμηση, διότι απόλυτη αυτονόμηση δεν μπορεί να υπάρξει για κανέναν κράτος. Όμως υπάρχουν κράτη του μεγέθους της Τουρκίας που σε μερικές ιστορικές συγκυρίες ίσως να περνούμε μια τέτοια ιστορική συγκυρία, καταφέρνουν να κάνουν κάποια βήματα σχετικής αυτονόμησης. Δεν πρέπει να μας οδηγήσει αυτό το συμπέρασμα στην πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεων της Τουρκίας είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε σε ένα συμπέρασμα το ότι η Τουρκία έχει σε όλες τις υποθέσεις το πάνω χέρι. Υπάρχει μια συνεχής αντιπαράθεση, υπάρχει ένα συνεχής ανταγωνισμός. Σε κάποια σημεία έχει δημιουργήσει εξαρτήσεις όμως προς τους άλλους. Έχει δημιουργήσει εξαρτήσεις. Χειρίζεται πολύ καλά, για παράδειγμα, το ζήτημα της δικής της εξάρτησης με το τεράστιο εξωτερικό χρέος λόγω του εξωτερικού εμπορίου με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το συνδυάζει με κάποια ζητήματα του προσφυγικού, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο θέμα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα ζητήματα τέτοια μπορεί να μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Αμερική, κάποια ζητήματα της Συρίας με την ίδια τη Μόσχα. Όμως εκείνο το οποίο μένει σταδιακά στην εξέλιξη των πραγμάτων νομίζω ότι είναι μέσα στο γεωπολιτικό δόγμα της Τουρκίας, μέσα σε αυτό που η ίδια βλέπει ως Μεσόγειος, ως Ανατολική Μεσόγειος, είναι η ενοποίηση ενός τεράστιου χώρου που ξεκινά από τη Συρία, θα συμφωνούσα με τον κύριο Πενταρά, και φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, με διαφορετική θεματολογία κάθε φορά, με διαφορετικές αντιπαραθέσεις και πρωταγωνιστές. Εν τούτης η Τουρκία θεωρεί αυτήν τη στιγμή... Αλλά είναι ότι... στην ίδια βεντάλια όλο αυτό. Ναι. Θεωρεί αυτήν τη στιγμή ότι για να γίνουν βήματα ουσιαστικής σχετικής αυτονόμησης και η ενέργεια έχει να παίξει το δικό της ρόλο και η θέση της στη Συρία έχει να παίξει το δικό της ρόλο. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση για αυτήν την σχετική αυτονόμηση είναι το πώς θα προσπαθήσει να αμφισβητήσει το status quo της περιοχής. Το status quo της περιοχής δυστυχώς συμπεριλαμβάνει και την ανοιχτή πληγή που ονομάζεται Κυπριακό πρόβλημα. Η διχοτόμηση του 1974, ο τρόπος που έγινε, οι συνέπειες που άφησε πίσω της σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή αλλάζουν. Αλλάζουν καθημερινά. Φτάνει να δώσουμε ένα παράδειγμα. Μέσα σε μόνο μερικούς μήνες, ναι, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει επί του εδάφους και στη θάλασσα της Κύπρου διάφορα ζητήματα τα οποία ίσως να ήταν άγνωστα εντός εισαγωγικών την προηγούμενη δεκαετία, 20ετία. Ναι. Το Βαρόσι, τα Μαρονίτικα χωριά, η ένωση της Κύπρου ηλεκτρικά, τα στροβίλια, το νερό, ο υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς νερού. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που συζητούμε για το Γιαβούς σήμερα. Άρα όλες αυτές οι δυναμικές έχουν ήδη ανοίξει ένα μεγάλο κύκλο του οποίου το τέλος βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Όμως οι τάσεις, ναι, δείχνουν μια σταθεροποίηση τουλάχιστον του στόχου του ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα φέρει πλέον, ήδη έχει νομίζω γίνει θέμα δημοσίως, την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή της εξαγωγής ουσιαστικά του εδάφους εντός της θάλασσας, μιας μορφής εδαφικοποίησης του νερού, στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών στην περιοχή.
Η ισλαμοποίηση που βλέπουμε να υπάρχει στα κατεχόμενα, ωστόσο, προηγήθηκε αυτών των ενεργειών. Ήταν και αυτό ζήτημα στρατηγικής. Νομίζω ότι η προσπάθεια να αλλάξει το πολιτισμικό DNA της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καταρχήν, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ιδιαίτερα αποτυχημένο πρόγραμμα. Αφορά καταρχήν μια παράλληλη κοινωνία στα κατεχόμενα, τους επίκους. Και όχι όλες τις γενιές των επίκων. Οι Τουρκοκύπροι επιδεικνύουν μια ιδιαίτερα μεγάλη αντιπολίτευση, αντίδραση στις μορφές εισαγωγής του σουνιτικού Ισλάμ της τουρκικής έκδοσης, ας το πούμε έτσι. Έχουν ιδιαίτερες ανησυχίες στο ζήτημα. Όμως, η μεγάλη ουσιαστική αλλαγή που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει στο σημείο αυτό είναι το γεγονός ότι προκύπτουν νέες δομές εντός των κατεχόμενων εδαφών στην κοινωνία, οι οποίες δεν υπήρχαν προηγουμένως. Για παράδειγμα, Ισλαμικά τάγματα, Ισλαμικές οργανώσεις, οι οποίες δεν έχουν τουρκοκυπριακή συμμετοχή, όμως υπάρχουν ως δομές. Και η Ισλαμική παιδεία έχει υπάρχει εκπαιδευτική δομή πλέον, όπως είναι το ιεροδιδασκαλείο. Υπάρχουν τμήματα στα πανεπιστήμια. Άρα έχει ήδη ανοίξει ακόμα μία παράμετρος και αντιπαραθέσεις με την ίδια την τουρκοκυπριακή κοινότητα, λόγω της κοσμικότητας την οποία τη διακρίνει, αλλά και σε σχέση με το τι είναι πλέον το έδαφος της Βόρειας Κύπρου στο γεωπολιτικό δόγμα της Τουρκίας. Κύριε Πενταρά, λέγαμε και τις άλλες φορές που είχαμε συναντηθεί σε αυτό εδώ το πάνελ, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και να υπογράφει η ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, για την οποία μας έχουν προειδεάσει χωρίς να μας το πούν ξεκάθαρα οι ηγέτες των τριών χωρών μας αυτού του τριμερούς σχήματος, χωρίς να ξέρουμε όμως τι θα γίνει αύριο. Τι θα πρέπει καταρχάς να περιμένουμε και όντως τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Εκεί στο σημείο το οποίο η Τουρκία σήμερα θα ξεκινήσει τη αφιγεώτρηση, πράγματι είναι μέσα σε αδειοδοτημένο οικόπεδο, το οποίο έχει οριοθετηθεί μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Κύπρου-Αιγύπτου για τον διαχωρισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτή η συμφωνία έχει κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα με το άρθρο 102 του καταστατικού χάρτου και έχει καταστεί μέρος του διεθνούς δικαίου. Άρα είναι διεθνώς αναγνωρισμένο αυτό το γεγονός και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί οτιδήποτε άλλο εκτός από την Τουρκία, η οποία δυστυχώς από το 2008, και εδώ ένα σημείο το οποίο παραγνωρίζεται ή δεν γίνεται λόγος γι' αυτό, από το 2008, αμέσως μετά που η Κυπριακή Δημοκρατία εψήφισε τον νόμο για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, υπέγραψε τις συμφωνίες με Αίγυπτο-Ισραήλ και διαχώρισε τα 13 οικόπεδα, η Τουρκία εχάραξε την δική της υφαλοκρηπίδα, στην οποία περιέλαβε περίπου το 45% της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δυτικά της Κύπρου, και περιέλαβε και ένα μέρος των οικοπαίδων 4, 5, 6, 7 και 1. Εκεί που πήγε σήμερα είναι στο κομμάτι του 7 που διεκδικεί παράνομα και κατά αντίθεση με το διεθνές δίκαιο ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα. Αν δούμε τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και του κ. Πομπέο, της Γαλλίας, της Αιγύπτου, της Ιταλίας. Ναι, είναι καταδικές του Ισραήλ. Και του Ισραήλ. Είναι όλες, αν θέλετε, καταδικαστικές προς την ενέργεια αυτή της Τουρκίας. Τουλάχιστον όλες στη ρητορική τους έχω την αίσθηση ότι είναι πιο αυστηρές από το παρελθόν. Σίγουρα είναι πιο αυστηρές, ιδιαίτερα η δήλωση του κ. Πομπέο, που λέει, που μιλά ότι δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να προχωρήσει σε αυτή την παρανομία. Σε αυτή την παρανομία. Βέβαια, το διόρθωσε λίγο αργότερα, που είπε δεν θα στρατικοποιήσουμε την περιοχή και δεν θα αξιοποιήσουμε στρατιωτικά μέσα. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, οι περισσότεροι εδώ στην Κύπρο πίστευαν και πιστεύουν ότι η Αμερική θα έστειλε τις φρεγάτες. Γιατί να το πιστεύουν, κύριε Πενταρά, όμως, γιατί, αφού εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε άμυνα. Ακριβώς. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, εάν υπήρχε αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή μεταξύ Κύπρου Ηνωμένων Πολιτειών ή Κύπρου Γαλλίας ή Κύπρου Ιταλίας, η οποία αμυντική συμφωνία να είχε τους όρους
κάτω από τους οποίους οι δύο χώρες θα ενεργούσαν στρατιωτικά και η συμφωνία αυτή να κατατίθεται στα Ηνωμένα Έθνη, στην Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να δημοσιοποιηθεί και να καταστεί μέρος και αυτή του διεθνούς δικαίου. Ώστε εκεί προστασκώντας το δικαίωμα της συλλογικής αυτοάμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 51, να μπορεί να καλέσει την άλλη χώρα για βοήθεια. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν έχει γίνει με καμία χώρα. Η Κύπρος δεν έχει καμία αμυντική συμφωνία αυτού του επίπεδου με άλλη χώρα. Άρα ποτέ δεν πρέπει να περιμένουμε ότι τα πλοία αυτών των χωρών, οι φρεγάτες, θα έρθουν να αντιπαραταχθούν με τον τουρκικό στόλο. Οι ενέργειες λοιπόν οι οποίες θα γίνουν είναι διπλωματικές. Ναι. Και βεβαίως και νομικές, από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, παράγουν αποτελέσματα. Είναι σημαντικές αυτές οι διπλωματικές και πολιτικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνδυασμό με την Ελλάδα βέβαια. Απλώς από μόνες τους. Όμως, εμείς εκείνο που περιμένουμε να δούμε είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα φύγει η Τουρκία από εκεί που είναι ή όχι. Φαίνεται όμως ότι η Τουρκία δεν είναι... Όχι φαίνεται, δεν είναι ένα κράτος που μπορεί να αποδεχθεί το διεθνές δίκαιο και να ζήσει μέσα στο διεθνές σύστημα με τους κανόνες που ζουν τα ευρωπαϊκά κράτη, τα δημοκρατικά κράτη κλπ. Ούτε στο εσωτερικό ότι δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, πόσο μάλλον να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Άρα, μα ούτε δεν και στο παρελθόν έφυγε. Έφυγε όταν άρχισε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επειδή δεν βρήκε τίποτα και ξαναγύρισε τώρα. Ναι, επειδή τώρα είναι ενεργή σε ένα διοδοτημένο οικόπεδο, το οποίο είναι διεθνώς, όπως είπα και προηγουμένως, αναγνωρισμένη η αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας εκεί, κάποιοι περιμέναν ότι μπορεί να αποχωρήσει η Τουρκία. Δεν θα αποχωρήσει η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια ισλαμιστική χώρα, μια χώρα που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, το έχει αποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια και κατά συνέπεια η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα φύγει. Μακάρι βέβαια, όλοι ευχόμαστε να διακόψει τις εργασίες και να αποχωρήσει, για να προχωρήσουν και συνομιλίες στο Κυπριακό πρόβλημα. Και τι σημαίνει που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πολύ ορθά ανακοινώσει ότι δεν θα μπει σε συνομιλίες κάτω από την απειλή της Τουρκίας. Ναι. Άρα, εάν η Τουρκία παραμείνει εκεί, δεν μπορούν να ξεκινήσουν και συνομιλίες για το Κυπριακό πρόβλημα. Μάλιστα. Και τι θα γίνει αν δεν φύγει η Τουρκία? Τι σημαίνει τώρα αυτό, αν αυτό το σενάριο ισχύσει? Σημαίνει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις δραστηριότητες. Έχει ανακοινωθεί από τον Ζερσάη ότι σύντομα θα προχωρήσει και παρακάτω και αυτό ερμηνεύεται και ερμηνεύθηκε από κάποιους ότι θα προχωρήσει πλέον σε αδειοδοτημένα οικόπεδα στα οποία η Τουρκία έχει υπογράψει, το ψευδοκράτος έχει υπογράψει συμφωνία με την τουρκική εταιρεία πετρελαίου για εκμετάλλευση και πιθανόν να πάει στο 3. Που αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο. Πλέον η μόνη διέξοδος που υπάρχει είναι να σταματήσει βέβαια η Τουρκία αυτές τις ενέργειες και να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για λύση του Κυπριακού. Εάν επιληθεί το Κυπριακό πρόβλημα θα ανοίξει και ο δρόμος για περαιτέρω συνομιλίες με την Τουρκία. Εντάξει, όμως οι συνομιλίες για να αρχίσουν πρέπει να θέλει και η Τουρκία. Πρέπει να θέλει και η Τουρκία και η Τουρκία φαίνεται ότι έχει άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Έχει προτεραιότητες στη Συρία, έχει προτεραιότητες με τα εξοπλιστικά της και δεν βλέπει το Κυπριακό σαν ένα ζήτημα δικό της που πρέπει να το επιλύσει. Κύριε Μούδρα, υπάρχει κάποιος που μπορεί να σταματήσει τον κύριο Ερντογάν σε ένα κάποιο σενάριο οποιοδήποτε? Το σενάριο αυτό υπάρχει βεβαίως, δεν αφορά μόνο την Κύπρο όμως. Και το να σταματήσει κάποιος τον κύριο Ερντογάν εξαρτάται και εδώ μπαίνει η διαφοροποίηση των προσδοκιών διαφόρων δρόντων. Διότι το να σταματήσει κάποιος εξαρτάται σε τι και σε ποιο βαθμό. Εγώ νομίζω ότι έχουμε εισέλθει. Ας έρθουμε πιο συγκεκριμένα. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να σταματήσει τους τουρκικούς σχεδιασμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο? Εφόσον αυτοί συμπίπτουν με ευρύτερα συμφέροντα στην περιοχή, όχι. Υπάρχουν όμως οι αιστείες της συνέχισης της έντασης και της αντιπαράθεσης της Τουρκίας με άλλα συμφέροντα, ίσως με άλλους πρωταγωνιστές σε άλλες περιοχές, επίσης που εντάσσονται σε έναν ευρύτερο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου, όπως για παράδειγμα είναι η Συρία, όπως είναι το Κουρδικό, όπως είναι το ανοιχτό ζήτημα της προσφυγικής κρίσης. Όμως το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακού προβλήματος, Τουρκία στο ζήτημα της ενέργειας, νομίζω έχει εισέλθει σε ένα φαύλο κύκλο.
όπου αναπαράγεται η ένταση μέσα από διαφορετικές φάσεις. Για παράδειγμα, είναι πολύ σωστό το γεγονός του ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό εφόσον υπάρχει αυτή η εξαγωγή ισχύως της Τουρκίας στην περιοχή με απειλητικές διαστάσεις. Από την άλλη, το ότι υπάρχει ένα κενό στη διαπραγμάτευση του Κυπριακού ευνοεί ξανά την αναπαραγωγή τέτοιων ενεργειών. Μέσα από αυτά υπάρχει ένα δεδομένο αποτέλεσμα, νομίζω, που θα πρέπει να μας απασχολήσει πιο μακροπρόθεσμα. Είναι το γεγονός του ότι η Τουρκία άρχισε ήδη να χτίζει μέσα από τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, είναι γεγονός ότι τα αντιμετωπίζει, μια αρκετά καλή ενεργειακή υποδομή, τεχνολογία. Αν θυμάστε, σε λιγότερο από μία δεκαετία, αν είχε ξεκινήσει από ένα πυρηρέι, σήμερα έφτασε στα 3 γεωτρητικά. Υπάρχει δηλαδή μια νέα. Ναι, και τότε κάποτε μας έλεγαν δεν έχει τεχνολογία, δεν έχει τεχνοτροπία, το ένα δεν το άλλο. Αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Αναπτύσσεται γρήγορα, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτός ο στόχος, όμως υπάρχει ήδη ένα νέο δεδομένο. Άρα η παρέλευση του χρόνου δημιουργεί ήδη πολύ πρακτικά ζητήματα και στη θάλασσα και στο έδαφος. Ένα από αυτά είναι το ότι η Τουρκία αποκτά νέες εμπειρίες στο ζήτημα της ενέργειας, τις οποίες δεν είχαν προηγουμένως. Κάτι που επηρεάζει βεβαίως και το σχεδιασμό της γενικής της πολιτικής στην περιοχή. Ναι. Δεν τα βλέπω πολύ αισιόδοξα τα πράγματα έτσι όπως τα συζητήσαμε. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε, που θεωρείτε ότι θα πρέπει να δώσει σημασία ο κόσμος. Ναι. Για να ερμηνεύσουμε αυτό το οποίο σήμερα η Τουρκία επιδιώκει, θα διαβάσω δύο γραμμές από την ομιλία που έκανε ο Νταβούτογλου όταν αναλάμβανε το 2009 Υπουργός Εξωτερικών. Ναι. Είπε το εξής: η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που μνημονεύεται μόνο σε μια περιοχή. Είναι μια χώρα των Βαλκανίων. Είναι μια χώρα του Καυκάσου. Είναι μια χώρα της Μέσης Ανατολής. Είναι μια χώρα της Μαύρης Θάλασσας. Είναι μια χώρα της Μεσογείου. Είναι μια χώρα της Κασπίας. Είναι μια χώρα του Περσικού Κόλπου και μάλιστα με επιρροή. Αυτά είχε πει ο Νταβούτογλου στην ομιλία όταν αναλάμβανε Υπουργός Εξωτερικών και ο Νταβούτογλου είναι ο μέντορας. Ναι. Ασχετά τώρα, λόγω προσωπικών φιλοδοξιών, βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Ναι. Είναι και ο άνθρωπος που πρώτος αποσαφήνισε τη Γαλάζια πατρίδα. Πρώτος εκείνος δεν έγραψε ο κ. Νταβούτογλου έτσι κι αλλιώς ή όχι? Όχι. Στο στρατηγικό βάθος μιλάει για την Μεγάλη Τουρκία κλπ. Στο βιβλίο που έγραψε δεκαετία του 90. Αλλά η Γαλάζια Πατρίδα όχι. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι ενός Τούρκου ναυάρχου. Μάλιστα. Από το 2012, αν δεν κάνω λάθος, που παρουσίασε τα σχέδια. Ναι, το είχα συνδυάσει. Κύριε Μούδουρα, θα θέλετε κάτι να προσθέσετε? Όχι αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα παρακολουθούμε ξανά, θα τα πούμε ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τους δύο είναι πάντα σημαντικές οι γνώσεις σας για να μπορούμε να. Ξέρετε, καλός πολίτης είναι ο καλά ενημερωμένος πολίτης και έχει σημασία να αντλούμε τη γνώση από εσάς που την έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.